Γρηγόρης Λαμπράκης, παγκόσμια σύμβολο μαραθωνοδρόμος της ειρήνης, παραλαμβάνει ο γιος του, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, όπως είπαμε, παρούσα είναι και η χείρα του. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο Τολιάνη για τη σημερινή τιμή. Ξέρετε, σαν να μου λίγο φιλονίω, ότι έχω 15-16 φορές χάρη στο Λιάνη εδώ πέρα. Και αν ήταν ο Λιάνης, και εγώ δεν θα ξέρα τις πρέσπεσες. Μα είπαμε να πεις κάτι άλλο. Του χρόνου που στα 30 χρόνια που έχουμε πει με τον Γιώργο Τολιάνη να κάνουμε μια εκδήλωση του Γρηγόρη Λαμπράκη. Και ελπίζω να δηλαδή το φάκελο από την ασφάλεια και τα ρόχα που φάγεται μέρα της δολοφονίας. Ελπίζω να γίνει, ευχαριστώ. Λέει ο Νίκος Καζαντζάκης στους αδελφοφάδες, ήθελε λέει να είναι ελεύθερος, σκοτώστε τον. Τιμούμε τη μνήμη του Σπύρου Μουστακλή. Ταγματάρχης τότε βασανίστηκε άγρια από τη Χούντα της 21ης Απριλίου. Το βραβείο θα παραλάβει η κόρη του Ναταλία Μουστακλή. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή για μένα. Γιώργο Λιάννη, σε ευχαριστώ. Είσαι φίλος της οικογένειάς μου και δικός μου. Είμαι τυχερή γι' αυτό. Θέλω να πω κάτι που θα άρεσε πάρα πολύ στον πατέρα μου. Ο Φερνάντο Αραμπάλ, ένας στατικός συγγραφέας, λέει: άλλαξε τη ζωή σου, άλλαξε και τον κόσμο. Μακάρι όμως η τιμωρία να μην σου μάθει την υποταγή. Ευχαριστώ πολύ. Ιων Δραγούμης. Εμβληματική μορφή του μακεδονικού αγώνα. Έδρασε στα μέρη αυτά. Ήταν πρόξενο στο μοναστήρι στα κρίσιμα χρόνια 1902-1904. Παραλαμβάνει η περίπου δισέγγονή του, ηθοποιός Ναταλία Δραγούμη. Όλοι λένε ότι είναι δισεγγονή, αλλά όλοι νομίζουμε ότι κάνουμε λάθος. Και είπα στην Ναταλία να μας εξηγήσει ακριβώς τη συγγένεια. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ πέρα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, Γιώργο Λιάννη, ιδιαίτερος. Δεν είναι... Όχι, εντάξει είναι τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτό εδώ το μέρος, το οποίο έχει μια υπέροχη αύρα, μια ποίηση. Και όλα αυτά, σίγουρα, για να υπάρχουν, παίζει ρόλο η μεγάλη ιστορία του τόπου. Από λίγο πιο μακριά είναι και η καταγωγή μου, η καταγωγή των Δραγούμηδων. Η σχέση μου με τον Ιωάννα Δραγούμη, λοιπόν, γιατί όλοι κάνουν κάποιο λάθος, λένε ότι είναι προπάπος μου και ότι είμαι δισέγγονη του. Είναι αδερφός του παππού μου, του Φίλιππου Δραγούμη, ο οποίος υπήρξε υπουργός και ήταν 10 αδέλφια. Πατέρας τους ήταν ο Στέφανος Δραγούμης, ο οποίος υπήρξε πρωθυπουργός. Και ένα από τα 10 αδέλφια ήταν ο Ιώνας Δραγούμης, άλλος ο Φίλιππος Δραγούμης. Η Ναταλία Δραγούμη, από την οποία πήρα και το όνομά μου, η γυναίκα του Παύλου Μελά. Και πολλοί άλλοι. Είναι πραγματικά συγκινητικό που έχουμε συμβάλει τόσο πολύ στην ιστορία η οικογένειά μου. Και πραγματικά θεωρώ μεγάλη μου τιμή, Γιώργο, αυτό που είπε στην αρχή, ότι ίσως συμβάλλω στη σύγχρονη πολιτιστική ιστορία του τόπου. Πραγματικά χαίρομαι. Αυτό, να πω τι είναι. Φυσικά, να το δείξουμε κιόλας. Αυτό είναι ένα έργο. Δεν είναι Όσκαρ. Είναι σαν Όσκαρ. Είναι ένα έργο ενός σπουδαίου φλωρινιώτη γλύπτη που τώρα δεν ζει, του Κόρα, ο οποίος έλαμψε με το άστρο του στην Αμερική. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η πόλη μας έχει αυτή τη στιγμή 15 ατελεία ενεργεία ζωγράφων νεαρών. Έχει σχολή καλών τεχνών, έχει κατά τη γνώμη μου τον τρίτο μεγαλύτερο στην ιστορία Έλληνα γλύπη, τον Δημήτρη Καλαμάρα, καθηγητή ανωτά της σχολής καλών τεχνών, γηγενή από την περιοχή Μακεδόνα, τεράστια προσωπικότητα που ελπίζω κάποιες αντικείες που γίνανταν παλιά τον άνοιξαν, αλλά τώρα δεν χαίρεται που ακούει εκεί πέρα πάνω, δεν το ξεχνάμε. Και είναι ένα ερωτευμένο ζευγάρι, ναι. Γι' αυτό θα το αφιερώσω στον άντρα μου που ήρθε εδώ μαζί. Λοιπόν, καθώς η βραδιά είναι αφιερωμένη στον μεγάλο ποιητή Γιάννη Ρίτσο,
θα αδράξω την ευκαιρία και θα διαβάσω ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, το οποίο το έγραψε το 1959. Δυστυχώς όμως θα μπορούσε να είναι ένα ποίημα που έχει γραφτεί σήμερα, και όταν λέω σήμερα ενώ κυριολεκτικά θα μπορούσε να έχει γραφτεί αυτές τις μέρες και να είναι αφιερωμένο στα παιδιά που χάθηκαν στην τραγωδία της Ανατολικής Αττικής. Θα μπορούσε να είναι ένα ποίημα αφιερωμένο στα παιδιά που χάθηκαν, στις μαμάδες και στους γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Το ποίημα λέγεται «Σχήμα της απουσίας» και είναι, μιλάει για την απουσία, την πιο σκληρή απουσία. Ποτέ δεν φεύγουν τα νεκρά παιδιά από τα σπίτια τους. Τριγυρίζουν εκεί, μπλέκονται στα φουστάνια της μητέρας τους, την ώρα που εκείνη ετοιμάζει το φαΐ και ακούει το νερό να κοχλάζει, σαν να σπουδάζει τον ατμό και το χρόνο. Πάντα εκεί. Και το σπίτι παίρνει ένα άλλο στένεμα και πλάτεμα, σαν πως να πιάνει σιγαλή βροχή κατά μισής καλοκαιριού, στα ερημικά χωράφια. Δεν φεύγουν τα νεκρά παιδιά, μένουν στο σπίτι και έχουν μια ξέχωρη προτίμηση να παίζουν στο κλεισμένο διάδρομο. Και κάθε μέρα μεγαλώνουν μέσα στην καρδιά μας τόσο που ο πόνος κάτω από τα πλευρά μας δεν είναι πια από τη στέρηση, μα από την αύξηση. Και αν κάποτε οι γυναίκες βγάζουν μια κραυγή στον ύπνο τους, είναι που τα κυλοπονάνε πάλι. Τα βράδια του καλοκαιριού, την ώρα που κλείνουν τα δημόσια πάρκα και τα μικρά κορίτσια με τις παραμάνες τους γυρίζουν στα σπίτια τους και άλλα μικρότερα μέσα στα καρότσια τους κοιμισμένα κιόλας, πίσω τους έρχονται σε μια βουβή, αόρατη ακολουθία, τα πεθαμένα κορίτσια, οχρά, με μαραμένα μαλλιά, κρατώντας τα δεμένα χέρια τους, τις ξερές ανθοδέσμες τους, σαν μικρά ποίηματα που δεν πρόφτασαν να τα μάθουν απ' έξω. Στέκουν από μακριά και κοιτάζουν τις κορδέλες και τα παιχνίδια κρεμασμένα στα περίπτερα, τη φωτισμένη ταπεινή βιτρίνα του γειτονικού ψιλικατζίδικου, αφήνοντας σε κάθε βήμα τους ένα χώρο εσωτερικό που τον γεμίζει αμέσως μια σκιά, με νεξεδένια και ρόδινη. Φτάνουν ως έξω από το σπίτι τους. Κοιτούν το κλεισμένο παιδικό τους παράθυρο. Υψώνουν μια στιγμή το χέρι, μα δεν χτυπούν τη γρίλια. Από μέσα ακούνε οι γονείς το χτύπημα. Αφήνουν την πετσέτα να πέσει στο τραπέζι, σαν να πέφτει ένα μεγάλο ξερό φύλλο πάνω στο χρόνο. Ανοίγουν την πόρτα. Δεν είναι τίποτα. Βλέπουν μονάχα τα μαραμένα αστέρια. Τον άδειο ουρανό. Τον άδειο κόσμο. Και ξανακλείνουν την πόρτα, σαν να μπαίνουν μέσα τα παιδιά τους. Ζει η απουσία λοιπόν, μαζί μας ή και μόνη της, τη ζωή της. Χειρονομεί αδιόρατα, σωπαίνει, φθύρεται, γερνάει, σαν ύπαρξη σωστή. Με το βουβό χαμόγελο που ρητιδώνει λίγο-λίγο το στόμα και τα μάτια. Με το χρόνο το δικό μας μετρημένη. Χάνοντας χρώματα, πληθαίνοντας τη σκιά της, ζει και γερνάει μαζί μας. Και χάνεται μαζί μας. Και απομένει σε ό,τι αφήσουμε. Και πρέπει να προσέχουμε την κάθε κίνηση και σκέψη μας και λέξη. Γιατί ό,τι γίνεται εκείνο που λείπει, φέρουμε τώρα, εμείς μονάχα, ακέραια την ευθύνη. Γιάννης Ρίτσος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.